που υποφέρουν από τις αντεργατικές, αντιλαϊκές πολιτικές όλων των κυβερνήσεων και της σημερινής. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, εδώ και 30 χρόνια ζούμε ένα δράμα από την αναμόρφωση, όπως λένε, των κυβερνήσεων στο ασφαλιστικό κοινωνικό σύστημα. Ο στόχος τους είναι σταθερός, να καταργήσουν το κοινωνικό του χαρακτήρα. Ο ένας χτίζει όταν είναι στην κυβέρνηση, υποτίθεται το καινούριο ασφαλιστικό, κατεδαφίζοντας ό,τι έχουμε κατακτήσει με αγώνες και θυσίες. Ο άλλος κάνει αντιπολίτευση και όταν έρχεται στην κυβέρνηση συνεχίζει στο ίδιο έργο. Το ζήσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, το ζούμε και τα χρόνια της κρίσης, που βρήκαν την ευκαιρία με εντολή των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων να τσακίσουν τις συντάξεις μας, να τσακίσουν τα δικαιώματά μας, ό,τι με αγώνες και θυσίες κατακτήσαμε τα προηγούμενα χρόνια με σκληρούς αγώνες γενιές και γενιές εργατών από την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Σήμερα ζούμε το ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αφού είχε πει ότι θα σκίσει τα μνημόνια και θα καταργήσει τις αντιασφαλιστικές διατάξεις, όχι μόνο δεν τα έσκησε, όχι δεν τα κατάργησε με ένα νόμο όπως έλεγε, αλλά ψήφισε καινούργιο μνημόνιο με καινούργια καταστρεφτικά μέτρα εναντίον μας και ψήφισε και τον θανατικό όρο νόμο Κατρούγκαλο. Η σημερινή κυβέρνηση είπε θα τον καταργήσει. Έρχεται όμως να τον εφαρμόσει και να κάνει τις αναγκαίες προσαρμογές, οι οποίες είναι αναγκαίες για να συνεχίσουν στην ίδια πολιτική και να σπέρνουν αυταπάτες στους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους. Έχουμε ένα οκτάμινο τώρα και ζούμε μια προπαγάνδα ανελέητη από την κυβέρνηση, από τους συνδικαλιστικούς φορείς που τη στηρίζουν, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι τώρα όλοι οι συνταξιούχοι θα πάρουν αυξήσεις. Τώρα μπαίνουμε στην κανονικότητα. Μην ανησυχείτε, θα έχουμε μια άλλη πορεία. Λένε ψέματα, γιατί ήρθαν λοιπόν και εφαρμόζουν όλη την προηγούμενη νομοθεσία. Ό,τι συνάδελφοι μας αφαίρεσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια ισχύουν και θα ισχύουν και για τα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι η αλήθεια που θέλουν να την κρύψουν. Και μέσα από μια άθλια προπαγάνδα που έχει ξεκινήσει και ενάντια στα παιδιά μας που αγωνίζονται με το αγωνιστικό, με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η κυβέρνηση διαλαλούν από προχθές, από εχθές το βράδυ, σήμερα το πρωί, ότι την κυβέρνηση, την απεργία ενάντια στην κυβέρνηση, όπως λένε, την κάνουν οι εργατοπατέρες του ΠΑΜΕ και του ΣΥΡΙΖΑ και τα προηγούμενα χρόνια δεν έκαναν τίποτα. Τι λέτε βρε ψεύτες, τι λέτε, θα τα πληρώσετε, γιατί το ψέμα είναι κοντά ποδάρια. Μόνο οι συνταξιούχοι το 2018 έκαναν 160 κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Πέρσι 140 κινητοποιήσεις. Οι εργατοπατέρες που λέτε κάθονται στα γραφεία τους, της ΓΕΣΕ, και έβγαλαν ανακοίνωση η οποία λέει πολύ κακό για το τίποτα. Το πολύ κακό είμαστε εμείς και οι αγώνες και το τίποτα είναι το ασφαλιστικό. Αυτό ακριβώς λένε. Και το λένε γιατί στηρίζουν την κυβέρνηση να περάσει αυτά τα αντιασφαλιστικά μέτρα και έχουν συμφωνήσει να αλληλοστηριχθούν σε ένα ακόμα νόθο συνέδριο που θέλουν να κάνουν στις 25 του Φλεβάρι με διαδικασίες fast track. Αυτό ακριβώς κάνουν, γι' αυτό ακριβώς τους στηρίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γι' αυτό λοιπόν τους στηρίζουν εκείνοι οι οποίοι είναι στο πλευρό των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων
ό,τι μας έχουν αφαιρέσει στα νέα παιδιά να δουλεύουν εργασιακά από το πρωί ως το βράδυ χωρίς ωράρια εργασίας, με μισθούς πείνας, με αποδοχές πείνας και στο τέλος να βγαίνουν στα 67 και στα 70 χρόνια σε μια παινικρή σύνταξη και να πηγαίνουν στον άλλο κόσμο μια ώρα αρχίτερα. Δεν πρέπει να τους το επιτρέψουμε. Θα συνεχίσουμε τους αγώνες, οι συνταξιούχοι, και θα καταργήσουμε στην πράξη, όπως καταφέραμε όλο αυτό το διάστημα, να ανατρέψουμε μέρος της πολιτικής τους, όπως καταφέραμε να μην μειώσουν τις συντάξεις κυρίας όπως τις είχαν αρχικά, να μην αφαιρεθεί στους παλιούς συνταξιούχους η προσωπική διαφορά, να έρθει πίσω η εισφορά αλληλεγγύης για τις επικουρικές και για την υγεία. Έτσι και τώρα θα συνεχίσουμε τον αγώνα και θα δώσουμε συνέχεια, αγαπητοί συνάδελφοι, για να υπερασπίσουμε το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης που θέλουν να το παραδώσουν στους ιδιώτες. Αυτό ακριβώς κάνει η κυβέρνηση και αυτό θέλει να κρύψει. Ενιοποιεί το επικουρικό ταμείο με το ΕΦΚΑ για να αρπάξουν τα αποθεματικά, να εγγυάται μόνο σύνταξη 384 και 340 ευρώ και όλα τα άλλα να πηγαίνουν στον επιχειρηματικό τζόγο. Αυτό θέλουν να κάνουν. Δεν πρέπει να τους το επιτρέψουμε. Χαιρετίζουμε τη συγκέντρωση του συνταξιούχους όλους που είναι εδώ στον αγώνα, που παρά τα μέσα μαζικής κυκλοφορίας σήμερα έχουν καθολική απεργία. Φτάσαμε εδώ με όσα μέσα μπορούσαμε και θέλω να εκφράσω το αγωνιστικό μήνυμα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα όλων των συναδέλφων από τη Συντονιστική Επιτροπή, όλων των ταμείων, όλων των ομοσπονδιών και των σωματείων που συσπηρωνόμαστε σε αυτή. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί και θα ακολουθήσουμε τώρα πορεία που θα φτάσουμε πίσω από την πορεία του εργατικού κινήματος για να δώσουμε το μήνυμά μας, να δώσουμε την αγωνιστική μας θέση και διάθεση ενάντια στην κυβέρνηση μπροστά στη Βουλή. Καλή δύναμη στον αγώνα όλοι μαζί. Δεν το βάζουμε.